θα γίνει με το βράδυ με τον Πετροκοστόπουλο. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει, άραγε. Αναβήσει, Χρήστοφε, καλεσμένη. Όχι αστεία. Πάμε να δούμε. Κομπλάρει ο άντρας με μια διάσημη γυναίκα και αρχίζει και στείνεται. Βγαίνουμε έξω, ξέρω εγώ, και θέλει να μην είναι σκιά από τη μια, αλλά θέλει και από την άλλη να είναι και αυτός. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και εκεί ήταν η μεγαλύτερη μου τσακωμή. Και είμαι πάντα με την κυρία Αναβής. Κύριε Αναβής. Γιατί? Ναι, και εγώ στην αρχή λέω γιατί με λέει κυρία. Μου πειράζει. Θέλω δεσποινής ακόμα. Θέλω δεσποινής. Έτρωγα λίγο άτσαλα. Και μου λέει, ο τρόπος που τρως δείχνει τον χαρακτήρα σου. Και βέβαια και τον τρόπο λέει που κάνεις και σεξ. Έτσι λένε. Οπότε παρακολούθησε με. Για πρώτη φορά το ξεστομίσαμε ένας τον άλλον ότι ξέρεις κάτι, αυτό ήταν. Τέλειωσε. Πρέπει να τελειώσει. Το είπε ο Καρβέλας πρώτος. Σημασία έχει. Όχι, αλλά γιατί λέω. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω ο Καρβέλας μου είχε πει ότι ήρθε μέσα, ήσασταν κάπως έτσι και σου λέει ο Καρβέλας, ξέρεις, δεν το έχω πια. Δεν μου είπε δεν το έχω, μου είπε δεν το έχουμε. Ναι, και αυτό ήταν και το κυρίως γάλι. Εννοούσε ναι. Το σεξουαλικό. Ναι, αυτό. Νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν το είχαμε από κάποια στιγμή και μετά. Όπως δεν το έχει και πολλοί κόσμος. Και που μένει μαζί, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω. Ξέρεις, μια αγάπη που αξίζει πιο πολύ από το να σκεφτείς. Α, δηλαδή, εγώ για ένα one night stand, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, για μια χαρά ακόμα, θα χαλάσω τόσα χρόνια. Σχέση ζωής, ναι. Ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήτανε αγάπη σχέση αυτή, τεράστια. Που okay. Είχε και τα τραγούδια που πονούσαν μετά. Θα ξεχάσω εγώ ότι είχε γράψει το εμείς. Και όταν το έγραψε, ήμασταν ήδη χωρισμένοι. Και κάθε φορά που το έλεγα, να κλαίω εγώ και να πηγαίνω λίγο στις κουίντες. Και καλά, ότι είχε κάτι το μάτι μου ή θα φτιάξω το φουστάνι μου. Πήγαινε και έκλαιγα. Έκλαιγα και γύρναγα πίσω στην πίστα. Πονούσα. Πονούσε πολύ αυτό το πράγμα. Ήσουν καλή σύζυγος. Ναι, αν σκεφτείς ότι ξέρω εγώ, το μόνο άνθρωπο που παντρεύτηκα από τον Καρβέλας με το που τον παντρεύτηκα πάχει 7 κιλά, ναι, ήμουν καλή σύζυγος. Μα σωστό και αυτό. Τον τάιζα καλά. Λες μου αγάπες, όνειρα που ζήσατε. Τι γίνεται, τι τους κάνει αυτός ο Πέτρος Κωστόπουλος. Και τα λένε όλα. Και τα λένε όλα, παιδιά. Και τραγουδάνε. Δηλαδή λέει τώρα αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη σχέση της και για το χωρισμό της τότε που ακόμη ενδιαφέρει, Χριστίνα. Βέβαια. Εγώ νομίζω... Γιατί πραγματικά είναι από τα ζευγάρια που άφησαν ιστορία. Πρέπει να τους εκβιάζει, να τους πηγαίνει κάπου ο Πέτρος Κωστόπουλος. Αν δεν μιλήσετε, δεν θα φύγετε από εδώ, ρε. Όχι, το βλέπεις τον Πέτρο έτσι και ψαρώνεις γιατί έχει μια προσωπικότητα και έχει ένα εκτόπισμα το βράδυ που λες δεν θα φύγω από εδώ αν δεν τα πω όλα. Όντως. Και είναι ωραίο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία αυτού του τραγουδιού που αποκαλύπτει για το εμείς, που είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό που έχουμε αγαπήσει όλοι πολύ, είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Γιατί δεν την ξέραμε και ξαφνικά κάνεις εικόνα την Άννα Βύση να τρέχει πίσω στα παρασκήνια και να κλαίει για το χωρισμό της. Ωραία, ωραία. Πάντως η Άννα Βύση... Θα πει άλλα πολλά το βράδυ, έτσι. Έχουν κάνει πολύ κέφι το βράδυ και είναι και πολύ ωραίο το πρόγραμμα του Μέρι Λίντα. Μου το είπε και ο Λίντα. Όταν ξεκινάνε. Αύριο, στο Ρέξ. Καλά, φοβερό δίδυμο φαίνεται έτσι. Φοβερό. Και τρομερή αφίσα. Ναι. Και είναι ωραίες οι ιδέες που έχει αναβήσει για αυτές τις εργασίες. Και με τη Μαριό δεν είχε κάνει. Κάνει πάντα ένα τρομερό κέφι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι καλύτερο. Αύριο. Έχουν φοβερή χημία και βγαίνουν και μαζί, έτσι. Ναι, θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Ωραία. Και σήμερα Καρβέλα στην αρχιτεκτονική, έτσι. Μάλιστα.